κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στις ειδήσεις της ημέρας. Έρευνα σε βάθος κάνει η ασφάλεια Αττικής για να αποκαλύψει ολόκληρο το κύκλωμα που ενέχεται στην πρωτοφανή για τα ελληνικά χρονικά εγκληματική σπήρα που σκότωνε πλούσιους υπερήλικες και έπαιρνε με πλαστά έγγραφα τις περιουσίες τους. Το ρεπορτάζ ετοίμασε ο αστυνομικός μας συντάκτης Πάνος Όμπουλος. Σπήρα εγκληματιών που σκότωνε ηλικιωμένους πλούσιους και τους έπαιρνε τις περιουσίες ανακαλύφθηκε μετά από πολυήμερες έρευνες των αστυνομικών της ασφάλειας Αττικής. 6 μέλη της σπήρας συνελήφθησαν και παραπέμπονται στην εισαγγελία και είναι οι Χρήστος Παπαδόπουλος του Νικολάου, 49 χρόνων δικηγόρος από τις Φιλιάτες Θεσπορτίας, κάτοικος Νέας Χαλκιδόνας Αττικής. Νικόλαος Πέπας του Γεωργίου, 55 χρόνων από το Ριόλο της Αχαΐας, έμπορος κάτοικος Αμαρουσίου. Βασίλειος Πλατανιώτης του Γεωργίου, 63 χρόνων δικαστικός επιμελητής από τη Χαλκίδα, κάτοικος Αθήνας. Ιωάννης Πάμπρης του Αναστασίου, 33 χρόνων μάρμαροτεχνίτης από το Ηράκλειο της Κρήτης, κάτοικος Αθήνας. Γεώργιος Ξανθόπουλος του Χαράλαμπου, 35 χρόνων θύρωρός από τον Πειραιά. Και Γεωργία σύζυγος Νικολάου Παπα-Νικολάου, το γένος Γεωργίου Πάτσι από την Λάμπια της Ηλίας, κάτοικος Αθήνας. Όπως ανακοίνωσαν σήμερα το απόγευμα στους δημοσιογράφους ο Γενικός Διευθυντής Αστυνομίας Αττικής Υποστράτηγος Ανδρέας Καλογεράς και ο Διευθυντής της Ασφάλειας Ταξίαρχος Μαρίνης Λαμπρόπουλος, εξακριβώθηκαν μέχρι στιγμής ότι θύματα των μελών της πείρας είναι ο Χαρίλαος Τυπάλδος του Στυλιανού, 84 χρόνων εφοπλιστής. Τον σκότωσαν τον Αύγουστο του 1986 μέσα στο γραφείο του στην ακτή Τζελέπη στον Πειραιά με απόφραξη των αναπνευστικών οδών, αφού τον υποχρέωσαν να υπογράψει λευκές κόλλες πάνω στις οποίες συνέταξαν τη διαθήκη του. Στη διαθήκη αναφέρονται ως κληρονόμοι 135 άτομα, από τα οποία μόνο 9 έχουν σχέση με το περιβάλλον του εφοπλιστή. Ανάμεσα στους κληρονόμους με μεγάλα ποσοστά είναι και η σύζυγος του κατηγορουμένου Πέπα, με το πατρικό της όμως όνομα. Η περιουσία του εφοπλιστή Τυπάλδου, που επιχείρησαν να πάρουν με την πλαστή διαθήκη τα μέλη της σπήρας, ανέρχεται σε 1.800.000.000 δραχμές. Λάουρα Πάντου του Αφεντούλη, 65 χρόνων. Την σκότωσαν τον Οκτώβριο του 1985 μέσα στο δικηγορικό γραφείο του Παπαδόπουλου στην οδό στα 2, φράζοντάς της το στόμα και τη μύτη και στη συνέχεια πέταξαν το πτώμα της στον περιφερειακό δρόμο του Λυκαβητού. Η περιουσία της Πάντου ξεπερνούσε τα 25 εκατομμύρια δραχμές. Έλλη Βεριοπούλου του Παναγιώτη, 70 χρόνων. Την σκότωσαν με τον ίδιο τρόπο τον Δεκέμβριο του 1985 μέσα στο διαμέρισμά της στην οδό Σκουφά στο Κολωνάκι, όπου έμενε μόνη της. Η περιουσία της Βεριοπούλου ήταν πολλών εκατομμυρίων δραχμών, δεδομένου ότι διέθετε 8 μεγάλα διαμερίσματα στο Κολωνάκι. Η Εφροσύνη Φραγκουλάκη, 65 χρόνων. Την σκότωσαν χτυπώντας την με ένα σφυρί στο κεφάλι και έθαψαν το πτώμα της σε ερημική τοποθεσία μεταξύ Βάρης και Κοροπίου. Ήδη ο προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθήνας Νίκος Μπεναρδής διαπίστωσε και από την ιατροδικαστική εξέταση τα τραύματα στο κρανίο της Φραγκουλάκη. Όπως είπαν οι αστυνομικοί στους δημοσιογράφους, ο αριθμός τόσο των θυμάτων όσο και των δραστών είναι κατά πολύ μεγαλύτερος και ότι η έρευνα συνεχίζεται σε βάθος και θα διαρκέσει πολύ καιρό. Θα πρέπει να πούμε ότι η υπόθεση που αποκαλύφθηκε από την ασφάλεια Αττικής είναι πρωτόγνωρη για τα ελληνικά αστυνομικά χρονικά.